ανακοίνωση μετά από πολλά χρόνια νομιμοποιούνται. Άρα μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οπότε από το Νοέμβριο και μετά οι εγκαταστάσεις εκείνες πλέον θα χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα για όλες αυτές τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν σύλλογοι, οργανώσεις, οτιδήποτε θα κάνει και ο Δήμος. Είναι μια ευχάριστη, δεν προλάβαμε την χορευτική αυτή συνάντηση, αλλά το ευχάριστο είναι ότι ένα χρόνιο πρόβλημα βαίνει προς επίλυση. Αυτό τώρα με αλλαγή νομοθεσίας, το οποίο... εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μια διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και οι εγκαταστάσεις εκεί πιστοποιούνται ως κατασκηνώσεις. Γιατί ακούγαμε από τον κύριο Αγγελίδη, που θυμάμαι παλιότερα, που λέγαμε ότι πώς θα νομιμοποιηθεί, που έλεγε ότι είναι δύσκολη η χρήση γης πάνω, χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία, δεν είναι εύκολο, είναι επί Ανδρέου. Δεν άλλαξε, απλώς υπήρξε ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος αυτού. Δεν μπορούσαν οι εγκαταστάσεις να χρησιμοποιηθούν και το είχαμε πει ότι κακώς χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις αυτές χωρίς άδεια. Φιλοξενούνταν παιδιά, φιλοξενούνταν άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, στον αέρα δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Τελικά βρέθηκε ο τρόπος και προχωρούμε στην αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων, στις οποίες είχε ενταχθεί ο Δήμος, να σας θυμίσω, σε πρόγραμμα για ένα μεγάλο ποσό, είναι περίπου 300.000. Η χρήση δηλαδή αλλάζει. Η χρήση γίνεται κατασκήνωση. Γίνεται κατασκήνωση, η οποία όμως μας επιτρέπει στο πλαίσιο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και ως ξενών. Και επειδή είχαν δοθεί και πάρα πολλά χρήματα για να ξαναγίνει, να γίνουν αρετούς, γίνουν πάρα πολλές εργασίες πάνω, τα τελευταία χρόνια, επειδή αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, είχε υποστεί κάποιες φθορές. Θα στείλετε ανθρώπους πάνω να το ξαναδείτε, να το ξαναφτιάξετε, να είναι έτοιμο? Καταρχάς να πω ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων υφίσταται, δηλαδή υπήρχε, δεν είχαμε φθορές οι οποίες είχαν να κάνουν με την εγκατάλειψη του χώρου, δεν χρησιμοποιείται ο χώρος. Η συντήρηση όμως υπήρχε και ό,τι επιπλέον θα χρειαστεί μέχρι να γίνει πλήρως λειτουργικός, γιατί θα μπει κόσμος μετά από τρία χρόνια. Κοντά τρία χρόνια, πάνω από τρία χρόνια. Πάνω από τρία. Άρα καταλαβαίνετε ότι ό,τι βελτίωση πρέπει να γίνει εκεί, ό,τι συντήρηση επιπλέον πρέπει να γίνει, θα γίνει. Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους κερδίζουμε και εγκαταστάσεις νομίμως πλέον, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από όλους μας. Υπάρχουν δηλαδή και τα κατάλληλες υποδομές, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και όλα αυτά. Ούτως ή άλλως συγκεκριμένα αυτά. Το ζητούμενο ήταν και γι' αυτό και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε τελειώσει ή την τελευταία χρονιά δεν έγινε, δεν χρησιμοποιήθηκε. Ακριβώς γιατί ήταν παράνομο, να το πω έτσι, η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων και τον τρόπο που γίνονται. Τώρα, η Δήμητρα αυτό που λέει είναι ότι αυτά που υπήρχαν ήταν από δωρεές, μπορεί να μην ήταν όλα ίδια, μήπως μένετε σε μια διαδικασία, δηλαδή να αγοράσετε καινούρια, να είναι όλα ίδια. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν τώρα στην πράξη, στην χρησιμοποίηση αυτού των εγκαταστάσεων. Εμείς θέλουμε να έχουμε και τις εγκαταστάσεις απόλυτα λειτουργικές, αλλά φυσικά και να υπάρχει και μια αισθητική. Αυτά όλα θα τα εξετάσουμε. Νομίζω τώρα, μετά από τον Νοέμβριο, το δύσκολο κομμάτι που περάσαμε. Τώρα έχουμε τα εύκολα. Ενδεχομένως να λειτουργήσουν και ως κατασκηνώσεις, δηλαδή. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αυτός είναι ένας από τους στόχους που θα έχουμε με μεικτή χρήση, αλλά θα έχουμε και ως κατασκηνώσεις για να υλοποιήσουμε και το κομμάτι του προγραμμάτος μας που είχαμε, του προεκλογικού προγράμματος μας όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων, αλλά και ως χώρο για να φιλοξενούνται συλλόγοι, οργανώσεις.